Κύριε Μαζί, θέλω σήμερα πριν πάω σε αυτή τη διακήρυξη να πιαστώ από κάτι που είναι πολύ φρέσκο, είναι της επικαιρότητας. Έγινε η σύνοδος στις Βρυξέλλες για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου η Ελλάδα είπε για την Αλβανία με αφορμή την υπόθεση Μπελέρη ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου και προστασίας των δικαιωμάτων. Άρα εμείς εδώ κοντράρουμε και βάζουμε, αν χρειαστεί θα βάλουμε και βέτο, θα πρέπει όχι να τον ελευθερώσετε γιατί το λέμε εμείς, αλλά να διεξαγάγεται δίκαιη δίκη με όρους δημοκρατίας και διαφάνειας. Αλλά μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι η πρώτη επιτροπή θα πάει στα Τύρανα με τις ελληνικές επιφυλάξεις και κυρίως έχετε τον καγκελάριο Σόλτς, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί μια χώρα στο όνομα της πολυπόθητης διεύρυνσης να θέτει προσκόμματα, βέτο κτλ. Η διεύρυνση πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Έχετε ένα σχόλιο και το λέω γιατί ακούγεται ότι οι Γερμανοί είναι από αυτούς που έχουν δείξει ενδιαφέρον να τρέξει μετά τη διακήρυξη των Αθηνών ο ελληνοτουρκικός διάλογος με δική τους συμμετοχή. Κοιτάξτε, δύο θίξατε ένα φάσμα θεμάτων και πρέπει να πιάσουμε τα πιο σημαντικά τουλάχιστον. Το πρώτο είναι ότι ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός είναι συγκεκριμένος. Είναι σαφής, είναι δόκιμος και εκφράζει τη δυτική ελεύθερη αντίληψη για αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου. Αυτό είναι το ένα. Ένα κράτος το οποίο θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το νομικό σύμπαν οφείλει να διατάσει τους αστερισμούς του κατά τους κανόνες αυτού του σύμπαντος. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Αλβανία. Συνεπώς, εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε παρέμβαση σε καμία δικαιοσύνη και σε κανένα κράτος δικαίου άλλου κράτους. Αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει. Όταν όμως είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει, θα πρέπει αυτό το κράτος, για να μπορέσει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θα πρέπει να το υιοθετήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, προφανώς εγώ καταλαβαίνω το χιούμορ σας και πηγαίνω στην αντίστοιχη ταινία με τον αείμνηστο μεγάλο ηθοποιό Αρτέμι Μάτσα, λοιπόν, ο οποίος τα λέει όλα. Αλλά πέραν του χιούμορ, οι Γερμανοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας τους, η οποία υποτίθεται ότι είναι μία από τις ηγετικές χώρες της ευρωπαϊκής οικογενείας, ότι είναι μία από τις δύο ατμομηχανές της ευρωπαϊκής οικογενείας, η εταίρα είναι η Γαλλία, η οποία οφείλει για το δικό της συμφέρον να προστατεύει τις αρχές του νομικού και του πολιτικού πολιτισμού της ευρωπαϊκής οικογενείας. Διότι διαφορετικά, πολύ σύντομα, και δεν θέλω να είμαι μάρτης κακών, θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά γεγονότα εκ του εσωτερικού της. Ονοών νοήτο. Λοιπόν, και να αφήσει τα κοντόθωρα συμφέροντά της τα οικονομικά στην άκρη. Γιατί η Γερμανία από τότε που ξεκίνησε η περίοδος Τραμπ θεώρησε, ήταν άλλες οι συνθήκες, θεώρησε ότι μπορεί πλέον να ηγηθεί μόνη αυτή της Ευρώπης και να επιβάλλει τα οικονομικά της συμφέροντα και τα πολιτικά της συμφέροντα που συνοδεύουν τα πρώτα ως κανόνα για τον έλεγχο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τώρα, με την δυνατότητα των εξοπλισμών που της παρήχε η νέα αμερικανική κυβέρνηση, νέα ως προς τον Τραμπ, θεωρεί, δηλαδή, τον εξοπλισμό της τάξεως των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, θεωρεί ότι μπορεί να παρεμβαίνει με άλλου είδους βαρύτητα, την στρατιωτική βαρύτητα επίσης και την βαρύτητα της στρατιωτικής ισχύως,
στην εκπλήρωση του μεγάλου της ονείρου. Να πάψει να είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο και να αποκτήσει πρόσβαση στη Μεσόγειο. Και βεβαίως η Αλβανία νομίζει ότι θα της προσφέρει μια τέτοια έξοδο στη Μεσόγειο. Όπως και τα κράτη, Κροατία και τα λοιπά, τα οποία συνοδεύουν αυτόν τον νέο αστερισμό της διαλυμένης πλέον Γιουγκοσλαβίας, για την οποία διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η Γερμανία, για στρατηγικούς ακριβώς ρόλους, φέρει μεγίστη ευθύνη. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία προσπαθούν να καταστρατηγήσουν τις αρχές του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Θέλω να προχωρήσω στη διακήρυξη των Αθηνών και έχω ένα κεντρικό ερώτημα. Τελικά, κύριε Μάζη, η διακήρυξη των Αθηνών είναι μια νέα σελίδα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τάμπουλα ράζα, λευκή σελίδα, κλίμα ηρεμίας, νέες προοπτικές, ή είναι κατά μία εκδοχή με άλλο τρόπο και τηρουμένων των αναλογιών η Μαδρίτη 2? Τι είναι? Είναι συνέχεια της Μαδρίτης, και μάλιστα πρέπει να μάθουμε να λέμε τη Μαδρίτη. Δεν το λέω για σας αυτό, εσείς ξέρετε πολύ καλά. Πρέπει να μάθουμε να λέμε τη Μαδρίτη με το όνομά της. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί βεβαίως με παίρνουν και από την Κύπρο. Βεβαίως σας ακούμε. Η Μαδρίτη λοιπόν είναι πρωτόκολλο της Μαδρίτης, για την ακρίβεια κοινό ανακοινωθέν. Δεν είναι ένα κοινό ανακοινωθέν, δεν έχει καμία βαρύτητα και σημασία. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν έχει καμία βαρύτητα και σημασία δεσμευτική. Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι συμφωνία, δεν είναι συνθήκη. Είναι ένα ακριβώς κοινό ανακοινωθέν. Να το τονίζουμε αυτό, και κάθε φορά που μιλάμε για τη Μαδρίτη να μιλάμε για κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης. Πάει αυτό. Είναι συνέχεια αυτού του κοινού ανακοινωθέντος, το οποίο δυστυχώς δημιούργησε ένα κλίμα όμως. Το οποίο κλίμα είναι τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας, έτσι, και στο Αιγαίο. Ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο υπάρχουν στο μέτρο και στο βαθμό που αυτά υποκύπτουν στη διεθνή νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Αυτά τα ζωτικά συμφέροντα βεβαίως γίνονται σεβαστά από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε από την Τουρκία. Η Τουρκία διεκδικεί καταστρατήγηση, την καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θαλάσσης σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το ξεκαθαρίσουμε. Η διεκδικήση της Τουρκίας πλέον, μια μέρα πριν έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Αθήνα, ετέθησαν σε έγγραφη συνέντευξη, και έχει σημασία το έγγραφο, δεν ήταν δηλαδή μια παραφορά λόγου του Τούρκου ηγέτου, που εν τη ρήμη του θα μπορούσε κανείς να πει ότι του ξέφυγε κάτι. Όχι, δεν είναι. Είναι γραπτές ερωτήσεις οι οποίες απευθύνθηκαν προς αυτόν από την εφημερίδα Καθημερινή, και αυτός έδωσε γραπτές απαντήσεις. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ερντογάν μας μίλησε για τουρκική μειονότητα, μας μίλησε για τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου και μας είπε για ένα σωρό συνδεόμενα, συμπαρομαρτούντα, συντρέχοντα θέματα. Εάν θέλετε να πάτε, λέει, στο δικαστήριο για την υφαλοκρηπίδα, υπάρχει και μία νέφωση σε έναν εφέλωμα θεμάτων τα οποία πρέπει να συζητηθούν και αυτά. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε, επειδή ήταν σαφής, εννοεί την αποστρατικοποίηση των νήσων κτλ. Αυτά λοιπόν με την λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών, συν ακόμα η γαλάζια πατρίδα, συν το τουρκολιβικό μνημόνιο, όλα αυτά με την λεγόμενη διακήρυξη των Αθηνών μπαίνουν
στα καταχωρηθέντα ως απαιτήσεις από την Τουρκία, δεν φύγονται και παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί, προχωράμε παρακάτω σαν να μην τρέχει τίποτα. Που σημαίνει τι? Ότι δίνουμε ένα συγχωροχάρτη στην Τουρκία και της λέμε καλά κάνεις και τα ζητάς, εμείς θέλουμε παρόλα αυτά καλύτερες σχέσεις. Και μάλιστα υποκαθεστώς casus belli, δηλαδή υποκαθεστώς απειλής πολέμου, το οποίο αντίκειται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό σημαίνει τι? Ότι εμείς όλα αυτά τα κατανοούμε. Αλλά πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Γιατί μόνο ένα κράτος το οποίο έχει χάσει τον πόλεμο είναι δυνατόν να κάνει τέτοιου είδους παραχώρηση και να πάει παρακάτω. Αυτό λέγεται συνθηκολόγηση. Ξέρω ότι δεν χρησιμοποιείται ποτέ τυχαία εκφράσεις, κύριε Μάζη, και μοιάζει να είναι μια βαριά έκφραση το συνθηκολόγηση. Ωστόσο, δικαιούμαι να σας ρωτήσω ευθέως. Το λέτε συνθηκολόγηση, θα σου το πω ακριβώς όπως το λένε κύκλοι των Αθηνών. Γιατί χάνετε όσοι πουλάτε, ακριβώς σας το λέω, όσοι πουλάτε εθνικά θέματα και πατριωτισμό, το ψωμί τώρα που μπαίνουμε σε ήρεμα νερά με την Τουρκία, αυτό λένε επίσημα ελληνικά think tank. Πολύ ωραία λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν, εγώ να το ακούσω αυτό που λένε και να τους πω το εξής. Ο πατριωτισμός είναι ένας. Πρώτον. Δεύτερον, ο δόλιος πατριωτισμός που δεν υπάρχει λέγεται πατριδοκαπηλεία. Την πατριδοκαπηλεία την κάνει κάποιος, ξέρετε γιατί? Το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί αποσκοπεί σε κάτι. Αποσκοπεί παραδείγματος χάρη στο να διεκδικήσει ένα πολιτικό οφίκιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο ομιλών αποσκοπεί στο να γίνει φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτό είναι το μεγάλο του όνειρο. Και σε τίποτε περισσότερο. Και στην ηλικία που βρίσκομαι, δόξα τω Θεώ, δέχτηκα πολλές πολιτικές προτάσεις. Απήντησα αρνητικά σε όλες. Να φοβούνται λοιπόν αυτοί οι ίδιοι επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους, δεν έχουν υδρώσει ποτέ, και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι ομιλούν με τον λόγο τον οποίο αναφέρατε. Διότι οι πολιτικοί οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, δούλεψαν ως επαγγελματίες, κόλλησαν κάποια ένσημα, είδαν πως βγαίνει το ψωμί, αυτοί δεν τα λένε αυτά. Κύριε Μαζή, το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, σε μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές σκέψεις χώρας, στο Ελιαμέπ, γίνεται συνάντηση της ηγεσίας του Ελιαμέπ με τον Τούρκο πρέσβη επί τη βάση συζήτησης των επόμενων βημάτων της ελληνοτουρκικής φιλίας. Σας λέει κάτι? Εμένα μου λέει ότι οποιοδήποτε think tank, το οποίο μάλιστα είναι ΜΚΟ, δεν έχει το δικαίωμα να υποκαθιστά το Υπουργείο των Εξωτερικών. Οποιοδήποτε, ό,τι και αν πρεσβεύει. Το Υπουργείο των Εξωτερικών είναι η θεσμική μορφή εκείνη η οποία είναι αρμοδία να θεραπεύει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και κανείς άλλος. Και βεβαίως η κυβέρνηση. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που μη κυβερνητικές οργανώσεις παρεμβαίνουν και μάλιστα αποφασιστικά για την διευθέτηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας χωρίς να έχουν το εκλογικό χρήσμα του ελληνικού λαού, την εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού, αυτό το θεωρώ ανορθογραφία, το θεωρώ επικίνδυνο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μάζη, δεν συμμερίζεστε λοιπόν την αντίληψη και την άποψη ότι μπήκαμε σε μια νέα σελίδα όπου ξεκινώντας από χαμηλής έντασης ζητήματα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το σκληρό πυρήνα με αμοιβαία κατανόηση των ζητημάτων? Ένα. Δύο. Ακούω για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ιδίως του στρατιωτικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλω να σας πω ότι ενώ συνυπογράφησαν δεν είναι γνωστά στην ελληνική κοινή γνώμη το ακριβές περιεχόμενό τους. Διαρροές έχουμε.
Τρία, πολύ βασικό, είπατε με αφορμή την Αλβανία ότι όποιος προσαρμόζεται στο κράτος δικαίου που είναι ο δυτικός νομικός πολιτισμός, βεβαίως και καλοδεχούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συγχωρείτε, η Τουρκία δηλαδή είναι προσαρμοσμένη, και δεν το λέω τυχαία, για να πάμε στο κατεξαίρεση των Σέγγεν, τις βίζες των Τούρκων πολιτών, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία έχουμε ξεχάσει τελείως, ένα από τα θέματα που έθετε ακριβώς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το καθεστώς βίζας για τους Τούρκους πολίτες, αν δεν αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην αλλάξει. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρατήρησή σας, η οποία ήταν ένα ρητορικό ερώτημα, φαντάζομαι. Διότι, ξέρετε, εκείνο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι αυτή η διακήρυξη των Αθηνών κάνει και κάτι άλλο. Γιατί τώρα μπήκαμε σε νέο κεφάλαιο, μπήκαμε στο κεφάλαιο Κύπρος. Κάνει και κάτι άλλο. Στην Κύπρο έχουμε 9 διεθνή εγκλήματα, αφενός μεν κατά της ανθρωπότητος, αφετέρου δε εγκλήματα πολέμου. Σύνολον 9. Τα δύο πρώτα και πολύ γνωστά είναι το έγκλημα εισβολής και το έγκλημα κατοχής κατά το διεθνές δίκαιο. Και κατά το διεθνές δίκαιο τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και τα εγκλήματα πολέμου είναι απαράγραπτα. Δεν ομιλώ ηθικά αυτή τη στιγμή, ομιλώ νομικά. Δηλαδή δεν παραγράφονται νομικά κατά τη διεθνή νομική πρακτική και πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε εγκλήματα εισβολής, εγκλήματα κατοχής, εγκλήματα βιαίου επικισμού, εγκλήματα βιασμών, εγκλήματα καταστροφής πολιτισμικών μνημείων, εγκλήματα αγνοουμένων, εγκλήματα κατά τις συμβάσεις της Γενέβης και. Αυτά τα εγκλήματα επίσης ξεπλένονται με τη διακήρυξη των Αθηνών, διότι όταν δεν αναγνωρίζει η Τουρκία ούτε καν το πρωτόκολλο της Άγκυρας, το οποίο είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να δείξει έστω ένα δείγμα ότι αποδέχεται τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, δεν αποδέχεται καν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και από τη στιγμή που δεν αποδέχεται την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι πλήρες κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πώς είναι δυνατόν να θέλει να εισέλθει εις την ευρωπαϊκή οικογένεια? Και όταν μας είπε για το σχέδιο Ανάν η Τουρκία, αν προσέξατε, υπήρχε μια πολύ πολύ μικρή παραγραφούλα, την οποία βεβαίως κανείς δεν έδωσε σημασία. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος. Τι είπε? Ότι ό,τι αποφασιστεί εις το σχέδιο αυτό θα γίνει μέρος του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο είναι το κοινό διεθνές δίκαιο, το οποίο γίνεται και κτήμα του νομικού ευρωπαϊκού πολιτισμού και το οποίο είναι διεθνώς αποδεκτό. Επειδή όμως τα τερατουργήματα τα οποία προήρχοντο από το σχέδιο Ανάν και τα οποία ήθελε να εισαγάγει η Τουρκία δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από το διεθνές δίκαιο, έπρεπε να γίνει ακόμη μια καταστρατήγηση, όχι απλά του δικαϊκού πολιτισμού δύο ευρωπαϊκών κρατών, της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά του διεθνούς δικαϊκού πολιτισμού, και να εγγραφούν ως μέρος του διεθνούς δικαϊκού πολιτισμού, κάνοντας τι? Τεινάζοντας στον αέρα το διεθνές δίκαιο το ίδιο. Λοιπόν, στη διακήρυξη των Αθηνών μιλήσαμε ως εάν ουδέποτε αυτά να έχουν συμβεί, ως εάν ουδέποτε η Κύπρος να είναι αυτήν τη στιγμή που μιλάμε της πράγμασης διχοτομημένη, αλλά δεχτήκαμε την φράση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος τι είπε? Να αναγνωριστούν οι πραγματικότητες. Μέσα στο σπίτι μας το είπε προχθές. Ποιες είναι οι πραγματικότητες? Οι πραγματικότητες επί του εδάφου, οι οποίες μάλιστα τονίζονται αυτές τις ημέρες με την πύλα και τα λοιπά, τα άλλα γεγονότα στην πράσινη γραμμή, όπου και εκεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σειρίζει κλέπτικα, και εκεί ο κύριος, ο λαλίστατος κύριος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν έχει να πει τίποτα.
όπου στην εισβολή στην Αμόχωστο, η οποία την χάνει εκμεταλλεύσεως παρανόμου από Τούρκους εργολάβους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και υπάρχουν αποφάσεις δύο του Συμβουλίου Ασφαλείας για την τύχη της Αμοχώστου, δηλαδή του υπάτου εκτελεστικού οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τύχη της Αμοχώστου, και ουδείς ενδιαφέρεται για αυτόν τον νομικό πολιτισμό. Δηλαδή τι μας λένε όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι διεθνείς, οι οποίοι ομνύουν στο διεθνές δίκαιο. Όποιος έχει τη δύναμη ας κάνει κουμάντο. Και ξαναγυρνάμε στο Θουκυδίδη και στο διάλογο των Μιλίων. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα για τον διεθνή πολιτισμό. Δεν ομιλώ μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αντιλαμβανόμεθα ότι η διακήρυξη αυτή των Αθηνών, τι λέει, μικράν σημασία αν έχει ή οποιαδήποτε παράβαση, όσο ουσιαστική και αν είναι, του δικαϊκού διεθνούς πολιτισμού. Σημασία έχει η ισχύς. Πάμε παρακάτω. Μα εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε ο καημένος ο Γκρότιος, ο μέγας αυτός νομικός και εις εκ των θεμελιωτών του διεθνούς δικαίου, ο οποίος είπε ότι το διεθνές δίκαιο χρειάζεται γιατί? Για να μετατρέψει τη διεθνή ζούγκλα σε διεθνή ζωολογικό κήπο. Αυτός τρίζουν τα κοκαλά του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ξαναγυρνάμε σε περιόδους ζούγκλας. Κύριε Μαζί. Πώς συμμετέχοντας και εμείς, η μικρά πλην έντιμος Ελλάς. Μου λένε εδώ πάρα πολλοί ακροατές, σας στέλνουν την καλημέρα τους, λένε πρακτικά μετά τη διακήρυξη των Αθηνών και τα όσα περιγράφονται σε αυτήν, μπορεί η Αθήνα να οριοθετήσει με τη Λευκωσία θαλάσσια σύνορα ΑΟΣ, ή θα πει η Τουρκία ότι δυναμητίζουμε το κλίμα? Μπορούμε να κάνουμε έρευνα στο Καστελόριζο ή δυναμητίζουμε το κλίμα? Και πάει λέγοντας, μπορεί να πετάξει μαχητικό μας για παράβαση και παραβίαση πάνω από τυχείο, ή δυναμητίζουμε το κλίμα και θα πάμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Τι καταλαβαίνετε? Όπως τα λένε ακριβώς οι ακροατές σας είναι. Ακριβώς όπως τα λένε. Και μάλιστα μια εταίρα πτυχή της διακηρύξεως των Αθηνών είναι η εσωτερική λογοκρισία, κύριε Σαχίνη. Διότι εάν κάποιος τολμήσει να κάνει αυτού του είδους την κριτική, θα κατηγορηθεί αμέσως, και δεν ξέρω αν αυτό θα έχει και ένομα αποτελέσματα εις βάρος του και εις βάρος των μέσων που μεταφέρουν την κριτική του, την οσοδήποτε καλόπιστη και επιστημονική αν είναι, διότι υπονομεύει τη συνθήκη, τη διακήρυξη, το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξεως. Ως εκ τούτου δηλαδή, από τη μία μεριά η Τουρκία σου λέει θα δεχθείς τα τετελεσμένα τα οποία σου έθεσα και δεν θα τολμήσεις να τα κριτικάρεις, διότι αν τα κριτικάρεις υπονομεύεις το κλίμα της διακηρύξεως των Αθηνών, και εμείς πλην των άλλων θα σε πάμε και στη διεθνή κοινότητα δημιουργώντας το ανάλογο κλίμα με το χαρτί το οποίο υπέγραψες στην τσέπη, και θα πούμε ότι βλέπετε, με αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να συζητήσουμε, διότι υπογράφουν κάτι και δεν το τηρούν. Με μία διαφορά όμως, ότι εμείς δεν έχουμε ζητήσει τίποτα από την Τουρκία, ότι τα τετελεσμένα είναι τουρκικά εις βάρος των εθνικών συμφερόντων, εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας, εις βάρος της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, και εμείς δεν μπορούμε να τα κριτικάρουμε διότι υπονομεύουμε το πνεύμα της διακηρύξεως. Προσέξτε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Κρύβεται το γεγονός ότι σε λίγο θα έχουμε ευρωεκλογές. Και ξέρετε κάτι, εάν οι δυνάμεις οι οποίες, μιλώ γενικά, δεν ξέρω το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν είμαι εμάντης, εάν οι δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν αυτά τα δεδομένα τα οποία μόλις καταδικάσαμε βγουν νικήτριες από τις ευρωεκλογές, τότε ξέρετε τι θα πούν. Εμείς δημοκρατικότατα προβήκαμε σε κάποιες ενέργειες με την Τουρκία. Πολύ ωραία. Ο ελληνικός λαός και αντιστοίχως ο κυπριακός λαός
τις ενέκριναν αυτές τις ενέργειες γιατί ήταν εις γνώση τους. Τι θέλετε λοιπόν και μιλάτε πλέον? Καταλαβαίνετε που είναι το κρίσιμο σημείο? Ότι τούτες οι ευρωεκλογές δεν είναι απλά ευρωεκλογές οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Και βρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος, πάμε να ψηφίσουμε γενικώς ή δεν πάμε καθόλου? Όχι. Είναι υψίστης σημασίας για τον ελληνισμό αυτές οι ευρωεκλογές. Να σας το κάνω λίγο καλύτερο. Πώς θα σας φανεί ένα δημοψήφισμα επιστολικό, ηλεκτρονικό και επιστολικό, ναι ή όχι στη Χάγη? Έτσι ξέρα. Α, κοιτάξτε, ένα τέτοιο δημοψήφισμα είναι η επιτομή της απάτης. Διότι, και να το κάνουμε σαφές, να το κάνουμε απολύτως σαφές, με νομικούς όρους, η Χάγη είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό, το δικαστήριο της Χάγης είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο είναι μέρος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Ή στην Χάγη προσφεύγεις έχοντας υπογράψει μαζί με τον διάδικό σου ένα συνυποσχετικό. Αυτό το συνυποσχετικό φυσικά και θα διέπεται από τη διακήρυξη. Μπράβο. Τι έχει κάνει όμως η διακήρυξη? Έχει αποδεχθεί όλα τα προκλητικά, διεκδικητικά και παράνομα τετελεσμένα της Τουρκίας. Εάν λοιπόν πας να δικάσεις με αυτό το συνυποσχετικό, τότε το δικαστήριο της Χάγης θα δικάσει ως γνωστόν εκβο εκ μόνο. Και τι θα πει? Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα που μου θέτετε, αυτά δικάζω. Τι είπε ο κύριος Ερντογάν? Δεν πάμε μόνο για υφαλοτρυπίδα, παλικάρια μου. Πάμε για ένα σωρό άλλα θέματα. Ποια είναι? Ας τα κάνουμε λίγο πιο σαφή. Γραμμές βάσεως έχουμε ορίσει? Όχι, τα έλεγε χθες ο κύριος Ζήνωνος. Ούτε τα αυτονόητα, λέει, δεν έχετε κάνει. Μας τα έλεγε από την Κύπρο. Μπράβο. Ο χαρτογράφος. Αυτά μας έλεγε. Είναι και αδελφικός φίλος ο κύριος Ζήνωνος. Μάλιστα. Και τον σέβομαι και ως επιστήμονα, γιατί είμαστε κοντοχωριανοί από πλευράς επιστήμης. Λοιπόν, την ίδια δουλειά κάνουμε και οι δύο. Κλείσαμε κόλπους? Όχι. Γραμμές βάσεως βάλαμε? Όχι. Αρχιπελαγικά συμπλέγματα κλείσαμε? Όχι. Από πού θα μετρήσουμε? Α, θα τα κρίνει το δικαστήριο? Α, δηλαδή τι? Δεν είναι σίγουρο το η άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματός μας, του μονομερός ασκουμένου, περί επεκτάσεως από τα 6 στα 12. Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί υπάρχει η ρήτρα μέσα στη διακήρυξη, η οποία τι λέει? Να αποφεύγονται, λέει, οι μονομερείς ενέργειες, πρωτοβουλίες και πράξεις, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν το πνεύμα. Μα αυτό θα σας πει κάποιος, κύριε Μάζη, δεν είναι σκληρός πυρήνας κυριαρχίας? Δηλαδή δέχεσαι, μισό λεπτό, δηλαδή τα παράνομά τους οι Τούρκοι θα λένε ότι δεν τα κάνουν, ευσχημός, και τα νόμιμά μας... Για αυτούς δεν είναι παράνομα. Ναι, ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Και τα νόμιμα τα δικά μας δεν θα τα κάνουμε για να μην θυγούν? Εδώ είναι ο ανορθολογισμός ο πλήρης. Και έναν άνθρωπο και όλους αυτούς τους ανθρώπους σαν και εμάς, οι οποίοι ομιλούμε με βάση το διεθνές δίκαιο, θα τολμήσουν και πάλι να μας πούν πατριδοκαπήλους ή επαγγελματίες της πολιτικής? Το ψωμί μου εγώ το έβγαλα δουλεύοντας, κύριε Σαγκή. Και έχω υποφέρει για να το βγάλω. Για να μπορέσω να σπουδάσω το παιδί μου και να κάνω την οικογένειά μου. Αυτοί δεν εργάστησαν ποτέ στη ζωή τους. Θα μιλήσουν αυτοί για πατριδοκαπηλεία? Και ομιλώ και εγώ, όπως και άλλοι επιφανείς συνομιλητές σας, παραδείγματος χάρη, να διαλέξω στην τύχη έναν από τους πλέον επιφανείς, τον πρέσβη τον Αϊφαντή, τον πρέσβη τον Καραϊτίδη. Είναι και αυτοί πατριδοκάπηλοι? Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι εκφράζουν άποψη με νομικούς όρους, με διπλωματικούς όρους, είναι πατριδοκάπηλοι? Και οι οποίοι ουδέποτε κατέλαβαν ούτε μία πολιτική θέση στη ζωή τους πέραν αυτής της επαγγελματικής, η οποία τους επιτρέπει να διατυπώνουν γνώμη και μάλιστα αρμοδία γνώμη? Και θα το κρίνουν αυτό ποιοι?
η καρακλοκέντα βρε της πολιτικής. Εν κατακλείδη, κύριε Μάζη, αν σας ζητούσε κάποιος όχι μονολεκτικά αλλά περιληπτικά, θεωρείτε ότι έχει ξημερώσει μία δυσχερέστερη κατάσταση για τη χώρα? Μονολεκτικά μπορώ να απαντήσω, κύριε Σαχίνη, για να σας βγάζω από τον κόπο. Ναι. Ναι. Με όση δύναμη έχει αυτό το ναι. Διότι όλα αυτά τα οποία είπαμε τι είναι? Ξεχνάμε ουσιαστικά νομικά ζητήματα της Κύπρου, τα οποία είναι διεθνής νομιμότης, και δεν καταλαβαίνουμε καν ότι βγάζοντας την εξίσωση της Κύπρου με όλα όσα είπαμε προηγουμένως, για να μην τα επαναλαμβάνω, από την εξίσωση των ελληνοτουρκικών, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να προσφέρουμε το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στην Τουρκία. Τα έχει πει ο Νταβούτογλου, τα έχει πει ο Νιχατερίμ από το 1956, και παρακαλώ οι καλές σας εφημερίδες και ο καλός σας σταθμός, ευχαρίστως να σας δώσω το υλικό, δεν έχει παρά να δημοσιεύσει, δεν είναι πολλές, καμιά 20 σελίδες, την επιστολή του Νιχατερίμ του 1956, και να την προσφέρει σε μία από τις εκδόσεις του ή να τη βγάλει ηλεκτρονικά και να μπουν μέσα όλοι οι ακροατές σας και να την κατεβάσουν και να τη διαβάσουν. Θα διαπιστώσουν με φρίκι, κύριε Σαχίνη, ότι τουλάχιστον τα 2/3 των σημείων, των στρατηγικών εκείνων σημείων της υψηλής τουρκικής στρατηγικής, όπως τη θέτει ο Τούρκος συνταγματολόγος το 1956, μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί, έχουν υλοποιηθεί. Πρέπει να διαβάσουμε αυτή την επιστολή. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να τη σκανάρω και να σας τη στείλω. Με μεγάλη μας χαρά. Στα ελληνικά, όχι στα τουρκικά. Με μεγάλη μας χαρά. Θέλω πριν κλείσουμε να απαντήσετε και σε ένα ειδικότερο ερώτημα που στέλνει ακροατής. Εδώ λέει, μας είπε ο Ερντογάν μες στην Αθήνα, ότι χαίρεται που κλείσαμε το στρατόπεδο στο Λαύριο που εκπαίδευε Κούρδους τρομοκράτες και δεν του απαντήσαμε. Δεν σας λέει κάτι, κύριε Μάζη? Μα τι να πρωτοπώ, κύριε Σαχίνη, δεν τα προλαβαίνω όλα. Ευτυχώς οι ακροατές σας είναι πολύ ενημερωμένοι και μας τα θυμίζουν. Μα είναι δυνατόν να λέει ο κύριος Ερντογάν, ο μεγάλος Πατισάχ, ως μεγάλος Πατισάχ μάλλον, ότι θα κάνει επεμβάσεις στην Ελλάδα, γιατί το θα έρθουμε μια νύχτα, λέει, αυτό εννοούσαμε. Ότι θα έρθουμε, λέει, να χτυπήσουμε τους τρομοκράτες, τους οποίους μέχρι πρότινος φιλοξενούσατε και εκπαιδεύατε εις το Λαύριο. Σε ποιον μιλάει? Ομιλεί σε σαντζάκιον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Ομιλεί σε βοεβόδα? Ή ομιλεί σε οργανωμένο κράτος? Μάλιστα. Σε ποιον ομιλεί? Επειδή ξέρετε το θυμοτυπικό της διπλωματίας, δεν γίνεται. Εδώ έχω βροχή ερωτηματών. Μου λέει εδώ ο Αργύρης, για ρώτησε, λέει, τον κύριο Μάζη, προσφάτως βραβεύτηκε από τη Γαλλική Προεδρία. Τέτοια βαθιά υπόκληση υπουργού εξωτερικών σε πρόεδρο άλλης χώρας έχει ξαναδεί? Εγώ... Δεν είναι το θέμα η υπόκληση, βέβαια, αλλά ναι. Εγώ σε ό,τι με αφορά έσφιξα το χέρι ευθυτενέστατα του Γάλλου πρέσβεως, ο οποίος μετέφερε την τιμητική αυτή διάκριση από τον Γάλλο πρόεδρο προς εμέ, και αντιφώνησα, έλαβα τον τίτλο αυτόν, ο οποίος είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος, και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από τον μεγάλο Ναπολέοντα το συγκεκριμένο παράσημο, έτσι, το 1808, το οποίο έλαβα, δεν υποκλήθηκα σε κανέναν. Απλούστατα έτεινα την χείρα, έσφιξα το χέρι και ήμουν ευθυτενής. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά του. Αλλά η γλώσσα του σώματος, σημειολογικώς ερμηνευωμένη, μας δίνει πολλές πληροφορίες. Θα κλείσω με ένα ερώτημα πολλών ακροατών, το ομαδοποίησα. Τελικά, λέει, κύριε Μάζη, στρατηγική δεν έχουμε γιατί δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε
υποτασσόμαστε στα κελεύσματα άλλων ξένων παικτών, είμαστε κουτί, ηλίθιοι, τι ακριβώς συμβαίνει? Ο Έλληνα άνθρωπος ουδέποτε υπήρξε κουτός ή ηλίθιος ή αγνοών ή αφελής. Ο Έλληνα άνθρωπος όμως υπήρξε δυστυχώς μεγαλοφυής, και το λέω το δυστυχώς γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την διάθεση, την προδιάθεση αυτού του έθνους να τρώγεται μεταξύ του και να τρώει τις σάρκες του. Απόδειξη ότι το ελληνικό στοιχείο οπουδήποτε ή στο εξωτερικό μετεφέρθη, ακουσίως ή εκουσίως, διέπρεψε εκείνο το οποίο δεν μπορεί να κάνει το ελληνικό στοιχείο, είναι να διαπρέψει στο εσωτερικό της πατρίδος του. Γιατί εκεί είναι και η κακοδαιμονία του Έλληνος και η μεγάλη απόδειξη της συνεχείας της φυλής. Αλλά εκεί, για να απαντήσω και ευθέως το ερώτημα, δεν έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να με διαβάζετε? Από το 2004 να γράφω για τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θα μπορεί να σχεδιάζει σε βάθος με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα 20ετίας, έτσι, την υψηλή στρατηγική της χώρας, πέραν και πάνω από ιδεολειψίες, πέραν και πάνω από κομματικά ωφέλη, πέραν και πάνω από τυφλότητες και εμπάθειες. Γιατί δεν το κάνουμε? Διότι απλούστατα, εάν ένα τέτοιο όργανο δημιουργηθεί, όχι ένα πρόσωπο που το είπανε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, γιατί αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι να είναι. Χρειάζεται μια ολόκληρη δομή στην οποία θα συμμετέχει ολόκληρο το κράτος. Και την έχω περιγράψει με λεπτομέρειες. Λοιπόν, ΙΣΜΑΤΗ. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει υψηλή στρατηγική και αν υπάρξει αυτή η στρατηγική, τότε πώς θα είναι δυνατόν να εκπληρώνουμε τις βουλήσεις και τα κελεύσματα άλλων διεθνών ηγεμόνων εάν υπάρχει μια σαφής τεκμηριωμένη πρόταση για το τι είναι εθνικό συμφέρον, εκπονημένη από εθνικά όργανα, εκπονημένη από ανθρώπους ταγμένους για αυτή τη δουλειά και μάλιστα οι οποίοι να καλύπτουν όλο το δημόσιο βίο. Δεσμεύεται λοιπόν η εκάστοτε κυβέρνηση, εντός εισαγωγικών, να λάβει υπόψη της αυτού του είδους τις προτάσεις που θα προέρχονται από ένα τέτοιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Και δεν θα μπορεί να υπακούει σε εντολές, τουλάχιστον χωρίς να δώσει λόγο εις τον ελληνικό λαό. Και αυτός ο λόγος είναι ο επικίνδυνος για αυτού του είδους τις κυβερνητικές αντιλήψεις. Γι' αυτό δεν θα αποκτήσουμε, κύριε Σαχίνη, ουδέποτε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο να τιμά το ρόλο του και τον τίτλο του. Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη σήμερα συνομιλία. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.